Καλώς ήρθες πίσω στο κανάλι Τέριχα Τζερεμίας. Ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ και παρακολουθείς. Φτάνουμε στην Κυριακή στις εκλογές. Πάμε για τη μεγάλη έκπληξη. Για να το πετύχουμε αυτό θέλουμε εκλογικούς αντιπροσώπους. Terry.gr / EU. Link στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο, αλλά είναι εύκολο. Μπαίνεις, γράφεσαι, θα έρθεις σε αυτή τη σελίδα. Ξεκινάς τη διαδικασία, βάζεις τα στοιχεία σου και γράφεις εκλογικός αντιπρόσωπος και ουσιαστικά σε θέλω από τις 7 το απόγευμα μέχρι να λήξει η διαδικασία. Είναι απλό, δεν είναι κάτι δηλαδή περίπλοκο. Τώρα, σε αυτό το επεισόδιο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 3 δημοσιογράφους, στους 2 που μου πήρανε διαζώσεις, συνέντευξη από την καρδιά τους και στον έναν ο οποίος με πήρε συνέντευξη λόγω της δουλειάς του. Ας ξεκινήσουμε με τον τελευταίο, ήταν ο Κώστας ο Λασκαράτος από την ΕΡΤ. Κάναμε μια καλή συνέντευξη, έχει πάει 40.000 προβολές σχεδόν στο κανάλι μου στο YouTube και το κανάλι μου να ξέρεις ότι το μειώνουν σε προβολές συνεχώς. Με το που μίλησα για το γάμο μου, κατευθείαν viral βίντεο, χωρίς να έχει σχέση με πολιτικό περιεχόμενο. Με το που μιλάω για πολιτικό περιεχόμενο, κατευθείαν με πιέζουν. Είναι αειδιαστικό αυτό που κάνουν, αλλά να ξέρετε ότι ετοιμάζω πολύ περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Βέβαια, να ξέρετε ότι επίσης ότι βγάζω ευρωβουλευτή, οπότε να δούμε εκεί τι θα γίνει και τι θα λένε. Περιμένω δηλαδή την Κυριακή να δω τι θα λένε. Τι έχουν να πούνε δηλαδή. Γιατί με ρίξανε όσο δεν γίνεται. Σκέψου να με παίζανε. Πόσους θα βγάζα, 5? Γιατί για 5 ευρωβουλευτές ήμουνα κανονικά. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος με κάτω από 5. Αλλά ας βγάλω 2 που έχω στόχο τώρα για αρχή και θα τους πω καλά στην επόμενη τη φάση της πολιτικής σελίδας. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν στην Βιβί Τσιντσίνη από το ealmiros.gr. Αυτό είναι το website. Κάναμε μια 25 λεπτή συνέντευξη. Μπορείτε να πατήσετε ealmiros.gr συνέντευξη με Ελευθέριο Χατζη Ιερεμία. Μιλάμε και για αγροτικά θέματα. Είναι πολύ καλή η Βιβί, εξαιρετική δημοσιογράφος. Και εννοείται να ευχαριστήσω το Λάμπρο τον Πάσχο. Το κανάλι λέγεται Λάμπρος Πάσχος Ρεπορτάζ. Η συνέντευξη είναι αυτή εδώ. Μα ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Τέρι Χατζη Ιερεμίας. 43.000 προβολές πριν από 2 εβδομάδες, σχεδόν 50 λεπτά συνέντευξης. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σου βάλω ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή μου στο Λάμπρο τον Πάσχο. Και μετά στο τέλος θα σου βάλω ολόκληρο το επεισόδιο να το παρακολουθήσεις στο κανάλι του Λάμπρου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη του φίλου μου, του Λάμπρου, του Πάσχου. Τέρι, καλώς ήλθες στην εκπομπή. Γεια σου, Λάμπρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Είσαι καλά? Είμαι καλά. Θα μιλήσουμε για YouTube, αλλά και για πολιτική. Υποψήφιος καταρχάς, με τους συντηρητικούς, είσαι ο πρόεδρος του κόμματος ή συντηρητική και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Στο ψηφοδέλτιο κάποιος σε βρίσκει με το όνομα Τέρι Ελευθέριος Χατζη Ιερεμίας. Όχι, Χατζη Ιερεμίας Ελευθέριος. Είναι το επίθετο πάντα. Ναι, δεν έχω βάλει το Τέρι. Αλλά είσαι, το Τέρι δεν είναι ούτε σε παρένθεση. Για ποιο λόγο αυτό? Έτσι. Εσύ που είσαι της επικοινωνίας, αποφεύγεις το σήμα κατά τεθέν σου? Ναι, γιατί δεν θεωρώ ότι χρειάζεται. Μ' αρέσει πιο πολύ το πατροπαράδοτο εκεί πέρα. Το Ελευθέριος. Ναι, το Τέρι είναι για το YouTube. Εντάξει, άλλη δουλειά είναι το YouTube. Ο αείμνηστος Σάκης Τσοχατζόπουλος ήταν, ας πούμε, Απόστολος Αθανάσιος. Ο Άρης Πηλιοτόπουλος είναι Αριστόβουλος. Και πάει λέγοντας. Πώς θα σε γνωρίσει ο πιο πολύς κόσμος? Νομίζω το ημερολόγιο θα γράφει Ιανουάριος του 2021. Είναι τα επεισόδια που ερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με την εισβολή των οπαδών του πρώην Προέδρου, νυν ακόμα τότε Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Στο Καπιτόλιο και εσύ, αυτό που θα μου κάνει εμένα εντύπωση με έναν επαγγελματισμό δημοσιογράφου, κάλυπτες ψύχρεμα και αντικειμενικά την επικαιρότητα τότε με αποκλειστικά βίντεο αλλά και αποκλειστικές ειδήσεις. Νομίζω έτσι θα γίνεις γνωστός. Ναι, όχι τόσο αντικειμενικά όσο τα καλύπτεις εσύ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όχι, αλήθεια, αλλά ότι είχες αποκλειστικές εικόνες τότε και αποκλειστικά πλάνα τα οποία ζήλευαμε όλοι. Όχι, εγώ τα έψαχνα. Εντάξει, τότε εκείνο το διάστημα είχα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί ως καλλιτέχνης που ασχολιόμουν με το διαδίκτυο και με το YouTube, είδα κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί. Καλλιτέχνης, δημιουργός, έτσι. Ναι. Είδα κάτι το οποίο δεν είχα ξαναδεί και είχα απλά αυτό του παιδιού τον ενθουσιασμό. Τι γίνεται εδώ? Υπάρχει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ πέρα στην Αμερική και εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα? Αυτό, τόσο απλά ξεκίνησε όλο. Και εννοείται να ξέρεις ότι δεν είχα καθόλου πολιτικό background μέχρι εκείνη την στιγμή. Από εκεί και μετά. Αυτά τα γεγονότα σε ξύπνησαν να ασχοληθείς με την πολιτική πιο ενεργά? Εκείνο το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, να το θέσω λίγο πιο καλά, η ενασχόλησή μου ήταν σχετικά με το coaching των πελατών μου. Ναι. Έτσι ήταν και το κανάλι μου στο διαδίκτυο. Έδινες δηλαδή συμβουλές για το πώς να φερθεί κάποιος με τα οικονομικά του ή να σταθεί μπροστά στην κάμερα. Όχι οικονομικά. Ψυχική υγεία, τι έκανες? Ψυχική υγεία ήταν μέσα.
Στο, ήταν υψηλές επιδόσεις, high performance, high performance coaching. Αυτό ήταν. Δηλαδή, πώς από άτομο χαμηλής ενέργειας και παραγωγικότητας να μεταμορφωθείς σε ένα άτομο υψηλής παραγωγικότητας, που να παράγει συνεχώς και όλοι να αναρωτιούνται, μα πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να πετυχαίνει τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αυτό ήταν που με ιντρίγκαρε φοβερά. Και εννοείται biohacking, δηλαδή πώς να χακάρεις τον οργανισμό σου για να πετύχεις περισσότερα αποτελέσματα. Και έχουν απόδοση όλα αυτά. Ναι, εννοείται. Ναι. Mm-hmm. Είναι τρομερή επιστημική έρευνα και ειλικρινά σου λέω, με λυπεί φοβερά το ότι δεν κατάφερα εκείνη την προσφορά μου, αν θέλεις, προς τον άνθρωπο να την τελειοποιήσω στο επίπεδο που ήθελα. Γιατί θέλει χρόνια και δεν είναι για Ελλάδα. Δηλαδή τα budget στην Αμερική, γενικότερα ό,τι ασχολείσαι στην Αμερική μπορείς να το κάνεις λίγο πιο γρήγορα λόγω του υψηλού budget. Εδώ mm-hmm. στην Ελλάδα τα budget είναι μειωμένα, οι άνθρωποι δεν τα ξέρουν αυτά, μπορεί κάποιοι να μην ενδιαφέρονται κιόλας μέχρι να βιώσουν κάτι αρνητικό. Ήταν μια δύσκολη περίοδο. Με το YouTube από πότε άρχισες να ασχολείσαι? Νομίζω από το 2016. 2016. Ναι. Έβγαινα στη φύση, έκανα κάποια βίντεο, έκανα ό,τι να είναι γενικά τότε, γιατί δεν ήξερα τι να κάνω, όμως έπρατα. Είχα πάντα αυτό το καλό, ότι δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, δεν με ενδιαφέρει. Θα πράξω και κάποια στιγμή θα μάθω. Να γίνω λίγο κακός. Ό,τι είπες, έκανες ό,τι γούσταρες, ό,τι να είναι, ό,τι ήθελες, ό,τι έλεγε η ψυχή σου. Λίγο καιρό μετά, στα μέσα του 2021, θα ασχοληθείς με την πολιτική. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Και θα στηρίξεις το κόμμα Έλληνες, ναι, και τον ιδρυτή του, τον Ηλία Κασιδιάρη. Σωστό. Αυτό το έκανες γιατί έβλεπες ότι ο χώρος αυτός είχε μία άνοδο, είχε ρεύμα, ή το έκανες από πιστεύω? Καλή ερώτηση. Σχέση σου με τα σκυλιά? Μια χαρά. Η απάντησή μου ως προς αυτό έχει ως εξής. Ξεκίνησα με τη ΣΥΠΑ, ναι. Μετά είδα ότι θέλαν να εμβολιάσουν υποχρεωτικά τον κόσμο, δηλαδή η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν με το που ανέλαβε την ηγεσία είπε 100 εκατομμύρια εμβόλια στις 100 πρώτες ημέρες. Εγώ έβλεπα. Τότε ασχολούμουν μόνο με ΥΠΑ. Mm-hmm. Έβλεπα. Και μετά γυρνάει ο Μητσοτάκης εντελώς, είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που πάει και συγχαίρει τον Τζο Μπάιντεν, ενώ ακόμα έτρεχαν τα swing states, δηλαδή δεν είχε ολοκληρωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και ο Μητσοτάκης πήγε και το συνεχάρει. Και είδα μια στροφή Μητσοτάκη 180 μοιρών από όλα αυτά που έλεγε. Και κανονικά ήταν μια ξαπάτηση του εκλογικού σώματος. Και τότε. Και ξεκίνησε ο Μητσοτάκης, εδώ πέρα ο πρωθυπουργός δηλαδή, να μιλάει για υποχρεωτικότητες. Εκεί ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Όταν σε παρακολουθεί κάποιος, αυτά τα έλεγες χρόνια, μπορεί να έκανες μια επίδειξη δύναμης, ενίοτε έκανες και επίδειξη πλούτου. Γιατί λες ότι είμαι καπιταλιστής, είμαι επιχειρηματίας, εγώ αυτά τα έχω συνδυάσει με πλούτο, αλλά λες και κάτι άλλο. Αυτό είναι θέμα όμως δικό σου που τα έχεις συνδυάσει. Είναι με λάθος. Πλούτο. Ναι, γιατί τι θεωρείς πλούτο είναι το ερώτημα μετά. Να περνάει άνετα η καθημερινότητά σου, να μην έχεις σκέψεις, αν θα μπορώ να πληρώσω. Είναι μέσα σε πλαίσιο. Μέσα σε πλαίσιο. Ναι, καλά, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι ο Έλληνας θα πρέπει τόσο πλούσιο. Είναι πάμπλουτη η Ελλάδα. Εσύ λες και αυτό. Θα πρέπει να σκέφτεται το πώς θα επιβιώσω. Αυτό το λένε λίγοι πολιτικοί. Νομίζω από σένα και τον κύριο Κασελάκη το ακούω, το έχω ακούσει από σένα πρώτο, ότι εγώ πέτυχα, άρα μπορώ να σας δείξω το δρόμο, τη συνταγή για να πετύχετε και εσείς. Ναι, γιατί η συνταγή υπάρχει. Η συνταγή της επιτυχίας. Όχι μέσω της πολιτικής. Δεν πέτυχα μέσω της πολιτικής. Να ξέρεις, μέσω της πολιτικής απέτυχα. Απέτυχες. Ναι, αλλά συνεχίζεις και γι' αυτό είμαστε εδώ. Γιατί είσαι υποψήφιος. Ναι, αλλά συνεχίζω τώρα με την σωστή προοπτική. Με τη σωστή προοπτική. Βέβαια. Δεν είναι το ίδιο να βοηθάς και να στηρίζεις ένα κόμμα που δεν έχεις κανέναν έλεγχο μέσα. Ναι. Και το ίδιο να έχεις το δικό σου κόμμα και ό,τι πεις εσύ να γίνεται. Mm-hmm. Και ό,τι έχει σχέση με λάθος να εξαρτάται από σένα. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό και δεν θα ξαναστήριζα ποτέ οτιδήποτε. Εσύ δεν θα ξαναστήριζα. Είχες στηρίξει και την προσπάθεια των Σπαρτιατών, αν και ήσουν υποψήφιος στις πρώτες εκλογές με τους Έλληνες. Ναι, είχα κατέβει στο συνδυασμό ανεξαρτήτων. Που πολιτικά σωστή κίνηση να καείς στις πρώτες εκλογές. Ενώ ήξερες ότι το κόμμα αυτό θα καεί αυτό. Θα καεί, το ξέρεις, ναι, αυτό. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν ήξερα ότι θα ασχοληθώ με politics. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με την πολιτική. Με πήραν τηλέφωνο, μου λένε θες να βοηθήσεις. Που λέω, βάλε. Δεν με νοιάζει. Αυτό. Ποιοι σου είπαν από την οικογένειά σου, μην μπλέκεις με αυτό το χώρο? Όλοι. Όλοι σου είπαν όχι? Ναι, ναι. Και δεν άκουσες κανέναν? Μα και εγώ, να ξέρεις, αυτό το χώρο το συγχαινόμουν. Mm-hmm. Και ενώ τον πολιτικά χώρο ευρύτερα, ναι, και συγκεκριμένα τον πατριωτικό χώρο. Ναι, ναι. Αν θέλεις. Δηλαδή λέω, δεν κάνουν αυτοί. Γιατί όπου ακούς πολλά
κεράσια κράτα και μικρό καλάθι. Εμένα πάντως η εμπειρία μου 20 χρόνια, 17 χρόνια, στα 24 που έχω στη δημοσιογραφία, στα 17 δούλευα σε ένα κανάλι το οποίο το είχε ένας αρχηγός κόμματος. Είδα πάρα πολλά. Λάμπρο μου, έχεις τεράστια εμπειρία. Για πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι ότι. Τεράστια. Όσοι έχουν περάσει από αυτό το χώρο. Εγώ είμαι τίποτα. Είμαι νάνος σε όλο αυτό. Έχεις πολύ μεγαλύτερη νομίζω γνώση και εμπειρία σε όλα αυτά τα θέματα. Στο τσιμέντο, στο πεζοδρόμιο. Αυτό ήταν, ούτε στα αυτό πανεπιστήμια, ήταν ούτε το μόνο που μπορούσα να κάνω. Ναι. Να μπω στο τσιμέντο όσο πιο μπροστά γίνεται. Αυτό. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Αυτή η εμπειρία μου, λοιπόν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, λέει ότι όπου ακούς κάποιον να μιλάει για πατριωτισμό, είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας που υπάρχει. Α, τόσο. Αυτό αποδεικνύεται, ναι. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι. Δεν τοποθετήσει, απλά. Όχι, το κρατάω και το ακούω. Το κρατάω και το ακούω. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να πω και εγώ είμαι υπερπατριώτης. Ήθελα να κάνουμε αυτόν τον κύκλο, ίσως αφιερώσαμε περισσότερο χρόνο, αλλά ίσως αφορά και πολύ κόσμο που σε παρακολουθούν και ίσως είχαν κάποια κενά να δούνε γιατί έφυγες, τι έζησες και όλα αυτά. Πάντως σήμερα είσαι εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου των Συντηρητικών. Ιστορικό όνομα, συντηρητική. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος που είναι πετυχημένος επαγγελματικά να είναι συντηρητικός? Μόνο συντηρητικός μπορεί να είναι ένας νέος άνθρωπος και Έλληνας συγκεκριμένα. Γιατί εδώ εμείς στην Ελλάδα το σύστημα καταρχάς θέλει να απεμπολίσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι το ότι είμαστε Έλληνες, να το ξεχάσουμε και να κάνουμε μια ωραία αντικατάσταση πληθυσμού ήρεμα και σιωπηλά. Ναι. Όταν είσαι Έλληνας όμως και έχεις το φιλότιμο και ξέρεις ότι χρωστάς, ότι έχεις χρέος ως προς την πατρίδα και ως προς τους προγόνους σου και ως προς το μέλλον και ως προς τον Κύριο, δεν μπορεί να είσαι κάτι άλλο. Μόνο συντηρητικός μπορεί να είσαι. Γιατί συντηρητικός δεν σημαίνει ότι δεν φέρνεις την πρόοδο. Είδαμε η συγκεκριμένη πολιτική ότι με το πρόσχημα της προόδου, του προοδευτισμού, να το θέσω πιο σωστά, προσπαθούν να φέρουν πρόοδο, αλλά μόνο πρόοδο δεν φέρνουν. Τερί, αυτά. Ο συντηρητικός θα στη φέρει την πρόοδο. Ναι. Ένα βήμα τη φορά. Θες πρόοδο, ένα βήμα τη φορά. Ένα σκαλοπάτι τη φορά. Δεν θα κινδυνεύσεις να πέσεις σε αυτή την περίπτωση. Πόσο όρημη είναι η κοινωνία αυτή τη στιγμή να δεχτεί αυτά που λες? Και θα σου φέρω και ένα παράδειγμα. Μίλησες πριν για αντικατάσταση πληθυσμού. Είναι κάτι το, όταν το έλεγες το 2004, όσο ήταν πρωθυπουργός Κώστας ο Καραμανλής, σε αντιμετώπιζαν ως κρεματόρια, ως ακροδεξιό. Πριν από λίγες εβδομάδες, τα είπε ο ίδιος ο Κώστας ο Καραμανλής αυτά, μιλώντας από τη Λαμία, από ένα φόρουμ του καναλιού του ΣΤΑΡ της Κεντρικής Ελλάδας, που μίλησε για αυτό το θέμα, για αντικατάσταση πληθυσμού, μίλησε για το δημογραφικό. Πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία, ο κόσμος και η πολιτική να δεχτεί κάποια πράγματα που τώρα ακούγονται λίγο παράλογα, αλλά όλοι ξέρουν ότι έχουν κάποιο δείγμα λογικής μέσα, κρύβουν κάποιο δείγμα λογικής? Επειδή κάνεις εξαιρετική δουλειά, εσύ και άλλα κανάλια στο διαδίκτυο, θεωρώ ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και βλέπει. Πριν δεν έβλεπε. Ήταν τυφλός και ήταν και αδιάφορος. Τώρα ο κόσμος δεν έχει άλλη επιλογή. Mm-hmm. Ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβουν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Είμαστε σε αδιέξοδο, είμαστε σε τέλμα και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εάν αυτό συνεχίσει, το υπάρχον συνεχίσει, είναι ξεκάθαρο το ότι σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχουν καν Έλληνες μέσα στην Ελλάδα. Ήδη φεύγουν οι περισσότεροι Έλληνες από τον τόπο τους. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Στην Κύπρο, για να καταλάβεις, οι γιατροί παίρνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Πενταψήφιο πάντως αριθμό, έτσι, από 10 και πάνω. Και εδώ είναι. Και εδώ τους έχουν κάτι 1.500 ευρώ, να πούμε, κάτι αστεία νούμερα. Και έχουν φύγει όλοι. Έχουμε πρόβλημα τεράστιο στην Ελλάδα. Έχουμε και παιδάκια τώρα, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Γατάκια, σκυλάκια και παιδάκια. Ναι. Είναι η σειρά, έτσι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει δηλαδή που έχουμε. Εσένα δεν σας αρέσει? Είναι υπέροχα, ναι. Εννοείται ότι ευχαριστώ πολύ τον Λάμπρο Πάσχο που μου έδωσε το βήμα αυτό. Το επεισόδιο αυτό έλαβε τέλος. Θέλω να πατήσεις το link στο πρώτο σχόλιο ή να γράψεις terry.gr/EU. Μπες από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κάνε τη διαδικασία και γράψε εκλογικός αντιπρόσωπος στην περιοχή στην οποία ψηφίζεις. Να είμαστε σωστοί και νόμιμοι και όπως πρέπει να είμαστε στις κάλπες από τις 7 το απόγευμα μέχρι το βραδάκι. 2-3 ώρες θα πάρει διαδικασία και θα διασφαλιστεί έτσι η ψήφος. Είναι η πιο σημαντική εθελοντική δουλειά που μπορείς να κάνεις. Είναι η δουλειά του Θεού, το λένε στην Αμερική. Εδώ πέρα λοιπόν θα σου βάλω τη συνέντευξή μου με τον Λάμπρο Πάσχο, ολόκληρη να την παρακολουθήσεις και παρακαλώ πολύ να το κάνεις για να πάρεις την ολική εικόνα για εμένα και για το ποιος είναι αυτός που θα σε εκπροσωπήσει στην
Ευρωβουλή, διότι θεωρώ ότι θα είμαι επόμενος ευρωβουλευτής. Τα λέμε στο επόμενο. Να είσαι καλά. Πάτησε εδώ πέρα. Γεια χαρά.